Πάμε τα επόμενα λεπτά, κυρίες και κύριοι, να μιλήσουμε με τον κύριο Ευάγγελο Βενέτη, ο οποίος είναι διεθνολόγος, για την κατάσταση όπως διαμορφώνεται στη Μέση Ανατολή, στην Ιερουσαλήμ, στη Γάζα, στην ενδοχώρα του Ισραήλ, για τις εχθροπραξίες μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων. Κύριε Βενέτη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Ντόκα. Λοιπόν, κύριε Βενέτη, καταρχάς, διαφαίνεται σε αυτή τη φάση κατάπαυση του πυρός, γιατί εδώ έχουμε μάχες στις οποίες εξοντώνονται, σκοτώνονται μικρά παιδιά, 31 μικρά παιδιά Παλαιστινίων και 2 παιδιά Ισραηλινών. Μέχρι αυτή τη στιγμή σκοτώνονται μικρά παιδιά, σκοτώνονται άμαχοι, διαφαίνεται, με αυτό θέλω να αρχίσω, κατάπαυση του πυρός. Ναι, είναι αλήθεια ότι δεν διαφαίνεται κατάπαυση του πυρός για το προσεχές διάστημα, για τον απλότερο λόγο ότι η ισχύς πυρός της Χαμάς είναι αρκετά βελτιωμένη σε σχέση με το παρελθόν, σε σχέση με την προηγούμενη πολεμική σύγκρουση στη Γάζα το 2014, και αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι μπορεί η Χαμάς να βάλει σχεδόν σε όποιο σημείο της ενδοχώρας του Ισραήλ, έτσι, ναι. Με ρουκέτες. Ο σιδηρός στόλος του Ισραήλ, το αντιαεροπορικό σύστημα δηλαδή του Ισραήλ, δεν είναι αρκετός για να αποτρέψει και να, θα λέγαμε, να συλλάβει όλα τα βλήματα της Χαμάς, με αποτέλεσμα να υπάρχουν τα γεγονότα που περιγράψαμε. Επομένως, η Ισραηλινή πλευρά γνωρίζει την βελτιωμένη ισχύ πυρός της Χαμάς και επιθυμεί να εισβάλλει στην λωρίδα της Γάζας, ούτως ώστε με χερσαία στρατιωτική επιχείρηση να εξοντώσει, να καταστρέψει τις βάσεις εκτόξευσης αυτών των βλημάτων, να εξουδετερώσει υπόγειες σύραγγες οι οποίες λειτουργούν σε διάφορα σημεία και να μπορέσει να, θα λέγαμε, να προκαλέσει μια αποδυνάμωση της βλητικής της ικανότητας της Χαμάς, η οποία, να πούμε βέβαια, από την πλευρά της δεν διαθέτει κανένα σύστημα αεράμινας. Τώρα πολιτικά, πέρα από τη στρατιωτική διάσταση, πολιτικά αυτός ο πόλεμος και η όξυνση αυτών των εχθροπραξιών εκεί στη Γάζα, στην Ιερουσαλήμ, συμφέρει τον Νετανιάχου ή και τους ακραίους Παλαιστίνους της Χαμάς? Είναι αλήθεια ότι ο πόλεμος πάντα ευνοεί τους ακραίους και στην προκειμένη περίπτωση και ο Βενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος είναι ένας από τους πιο συντηρητικούς πρόεδρους του Ισραήλ που έχουν περάσει, πνευματοποιεί πάρα πολύ, ιδιαίτερα στην προσπάθειά του να σχηματίσει κυβέρνηση στο Ισραήλ. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν υπάρχει κυβέρνηση που να κυβερνάει επισήμως τη χώρα, λόγω του κενού ισχύως που έχει προκαλέσει το αποτέλεσμα των εκλογών, που δεν έχει δώσει καμία αυτοδυναμία σε κανένα κόμμα του Ισραήλ. Και από την πλευρά της Χαμάς το ίδιο ισχύει. Πάλι ενισχύεται η Χαμάς από την πλευρά των Παλαιστινίων, ενισχύεται η Χαμάς σε σχέση με το πιο διαλλακτικό απομάζεν, τη Φάτα, την Ραμάλα, και ασφαλώς κερδίζει πολλούς πόντους η Ισλαμιστική πτέρυγα της πολιτικής αντίστασης των Παλαιστινίων, που είναι η Χαμάς και η Ισλαμική Τζιχάντ, σε σχέση με την εκοσμικευμένη εθνικιστική ομάδα, κόμμα της Φάτα, της PLO. Άρα εδώ έχουμε μια όξυνση, όπως διαφαίνεται σύμφωνα με τη δική σας οπτική, σε ένα πολύ βρώμικο πόλεμο. Θα μου πείτε, όλοι οι πόλεμοι είναι λίγο πολύ βρώμικοι, αλλά εδώ έχουμε έναν βρώμικο πόλεμο στον οποίο εξοντώνονται άμαχοι, μικρά παιδιά, και είναι σχρό αυτό να γίνεται. Το 2021 υποτίθεται ότι ζούμε σε ένα πολιτισμένο πλανήτη, θεωρητικά. Ποιο είναι όμως το ζήτημα εκεί κάτω? Γιατί έχουμε ένα ζήτημα που έχω την αίσθηση ότι το κρύβουμε κάτω από το χαλί για κάποια χρόνια, παγκόσμια εννοώ, διεθνώς, και κατά διαστήματα αυτό αναδεικνύεται με τον πιο τραγικό τρόπο, με δολοφονίες, γιατί δολοφονίες είναι μικρών παιδιών και αμάχων. Ποιο είναι το σημαντικό πρόβλημα εκεί? Τι εκτιμήσεις μπορεί να γίνουν για ειρηνική συμβίωση σε αυτή την περιοχή του πλανήτη? Κύριε Βενέτη, τι λέτε? Το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η περιοχή, οι διμερείς σχέσεις Παλαιστινίων και Ισραηλινών, είναι η ανεπάρκεια, η αδυναμία των Παλαιστινίων να ιδρύσουν ανεξάρτητο κράτος, επειδή ακριβώς το Ισραήλ είναι η κύρια δύναμη κατοχής εκεί. Το Ισραήλ, το οποίο έχει νικήσει στους προηγούμενους Αραβο-Ισραηλινούς πολέμους, έχει, θα λέγαμε, και το μαχαίρι και το καρπούζι, και δεν επιτρέπει στους Παλαιστινίους να αποκτήσουν ανεξαρτησία. Παράλληλα, το Ισραήλ προβαίνει σε μια συστηματική
πολιτική αρπαγής και προσάρτησης κατεχομένων Παλαιστινιακών εδαφών στην Ισραηλινή επικράτεια. Αυτά τα δύο φαινόμενα, και κυρίως το γεγονός ότι δεν επιτρέπεται στους Παλαιστινίους να αποκτήσουν ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος επί τη βάση της λύσης των δύο κρατών, όπως προβλέπουν τα ψηφίσματα του ΙΕ, αποτελεί την κύρια αιτία περιοδικής ανάφλεξης, πολεμικής ανάφλεξης στην περιοχή. Και οι δύο όμως λαοί πρέπει να καταλάβουν, και ιδιαίτερα η Ισραηλινή πλευρά, ότι και οι Ισραηλινοί και οι Παλαιστίνοι έχουν τη δυνατότητα να ζήσουν ειρηνικά και με ομόνοια μεταξύ τους, εάν δοθεί Παλαιστινιακή ανεξαρτησία στους Παλαιστινίους, κρατική ανεξαρτησία. Όσο δεν ιδρύεται ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος, αυτό θα τροφοδοτεί συνεχή, θα λέγαμε, ανάφλεξη, συνεχή υποκίνηση παθών, όχι μόνο στην περιοχή αλλά και την ευρύτερη, θα λέγαμε, περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και Μέσης Ανατολής, με αποτέλεσμα να βλέπουμε αναφλέξεις και οξύνσεις αυτού του τύπου και άλλων. Η διπλωματική θέση της χώρας μας τώρα απέναντι σε αυτό το ζήτημα, ποια είναι, ποια μπορεί να είναι, με δεδομένο ότι έχουμε μια πολύ δυνατή συμμαχία δεκαετιών με τον Παλαιστινιακό λαό και την Παλαιστίνη, μια πολύ δυνατή φιλία, και απ' την άλλη έχουμε επίσης μια δυνατή συμμαχία τα τελευταία χρόνια με το Ισραήλ. Ποια μπορεί να είναι σε αυτή τη φάση η διπλωματική θέση της χώρας, η θέση της χώρας μας? Κοιτάξτε, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, κύριε Τόκα, η Ελλάδα καλείται να ισορροπήσει μεταξύ του διεθνούς δικαίου, το οποίο είναι με την πλευρά των Παλαιστινίων, και του γεωπολιτικού συμφέροντος, το οποίο είναι για την Ελλάδα εννοώ, που είναι με την πλευρά του Ισραήλ. Μάλιστα. Επομένως, όπως και εσείς πολύ σωστά περιγράψατε, η Ελλάδα καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα σε αυτά τα δύο, σε αυτούς τους δύο πόλους, και να μπορέσει να κρατήσει εκείνες τις αποστάσεις και από τις δύο πλευρές, ούτως ώστε μέσα σε ένα πλαίσιο πολυμερούς διπλωματίας και να προωθήσει το διεθνές δίκαιο υπέρ της ίδρυσης ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους επί της ουσίας και όχι στα λόγια, αλλά και να διατηρήσει τον άξονα συνεργασίας με το Ισραήλ, στιγμή μάλιστα που υπάρχουν αναθεωρητικές δυνάμεις που δρούν στην περιοχή. Ωστόσο, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση η Ελλάδα να ακολουθεί μονομερή πολιτική στο Παλαιστινιακό ζήτημα, ξεχνώντας βέβαια το διεθνές δίκαιο, το οποίο ήδη επικαλείται λίγα ναυτικά μίλια βόρειο-δυτικότερα στο θέμα της Κύπρου. Μάλιστα. Κύριε Βενέτη, σας ευχαριστώ πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και μακάρι να τα πούμε τις επόμενες μέρες με κατάπαυση του πυρός. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, επανερχόμαστε.